Η μεταβατική ομάδα του Ρεπουμπλικάνου αναμένεται να παρουσιάσει ένα πρώτο κατάλογο υπουργών και συμβούλων τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες πριν από την ορκομοσία του στις 20 Ιανουαρίου. Elon Musk, Robert Kennedy Jr., Mike Pompeo, Mark Rubio, ο πιο πλούσιος δηλαδή άνθρωπος στον κόσμο, γνωστοί Ρεπουμπλικάνοι αλλά και πολλοί πιστοί υποστηρικτές του πιθανολογείται ότι θα συμμετάσχουν στη νέα κυβέρνηση του Donald Trump. Υπάρχουν πρόσωπα που επιστρέφουν, κάποια νέα που εντάσσονται στην ομάδα, όχι αποκλειστικά μεγάλα ονόματα, αλλά και δημοκρατικοί, ανεξάρτητοι από τον χώρο των επιχειρήσεων, δήλωσε ο Τζέισον Μίλλερ, σύμβουλος του δισεκατομμυριούχου στο Fox News, χωρίς να επιβεβαιώσει τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει από τα μέσα ενημέρωσης. Χθες Πέμπτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον πρώτο σημαντικό του διορισμό, την 67χρονη Σούζι Βάι υπεύθυνη της προεκλογικής του εκστρατείας στη θέση του προσωπάρχη του. Πρόκειται για μια στρατηγική σημασία θέση στον Λευκό Οίκο, με την Wiles να γίνεται η πρώτη γυναίκα που την καταλαμβάνει. Ο προσωπάρχης του Προέδρου συνήθω έχει μεγάλη επιρροή. Διαχειρίζεται το προσωπικό του Λευκού Οίκου, οργανώνει το πρόγραμμα και τον χρόνο του Προέδρου και διατηρεί την επαφή με τι κυβερνητικέ υπηρεσίε και του κοινοβουλευτικού. Άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί με την Wiles δήλωσαν χθε ότι θα προσφέρει σταθερότητα και συνετέ συμβουλέ στο Ρεπουμπλικάνο. Η θέση τη θα είναι ακόμη πιο κρίσιμη, καθώ ο Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του στην Προεδρία των ΗΠΑ άλλαξε τέσσερι προσωπάρχε, έναν ασυνήθιστα υψηλό αριθμό, οι οποίοι δεν κατάφεραν να διαχειριστούν τον απρόβλεπτο πρόεδρο. Ο Υπουργό Εξωτερικών αποτελεί το πρόσωπο των ΗΠΑ στο εξωτερικό και θα πρέπει να εφαρμόσει την πολιτική απομονωτισμού Πρώτα στην Αμερική που προωθεί ο Τραμπ, κυρίω έναντι τη Ουκρανία, του ΝΑΤΟ και τη Ευρώπη. Για τη θέση αυτή ακούγεται έντονα το όνομα του Ρίτσαρντ Γκρενέλ, πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Γερμανία. Ο ίδιο έχει διατελέσει μεταβατικό διευθυντή πληροφοριών και ειδικό απεσταλμένο για το Κόσοβο και τη Σερβία. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό τύπο, ο Γκρενέλ θα μπορούσε να αναλάβει τη θέση του Συμβούλου Εσωτερικής Ασφαλείας στον Λευκό Οίκο, στην οποία περίπτωση υπουργό Εξωτερικών θα γίνει ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Μάικ Πομπέο, Υπουργό Εξωτερικών στην προηγούμενη κυβέρνηση Τραμπ, εκτιμάται ότι θα αναλάβει επικεφαλής του Πενταγόνου. Η Ρεπουμπλικάνη βουλεύτρια Ελίζ Στέφανικ, ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ, ακούγεται για τη θέση της πρεσβεύτριας στον ύπο στον ΟΗΕ, όπως δήλωσε πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης. Τη διεύθυνση της CIA ίσως αναλάβει ένας υπερσυντηρητικός πρώην από το Τέξας, ο Τζον Ράτκλιφ. Εξάλλου, ο Elon Μάσκ ο οποίο επένδυσε περισσότερα από 100 εκατομμύρια στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, ενδέχεται να αναλάβει να αναδιοργανώσει σε βάθο το Ομοσπονδιακό Κράτο, αναλαμβάνοντα ένα Υπουργείο Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα. Από την πλευρά του, ο Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ, ανυψιό του δολοφονημένου Προέδρου των ΗΠΑ GFK και πρώην ανεξάρτητο υποψήφιο για την Προεδρία που συντάχθηκε με τον Τραμπ, ενδέχεται να γίνει υπεύθυνο των πολιτικών δημόσια υγεία γνωστό επικριτή των εμβολίων, δήλωσε στο NBC ότι δεν θα στερήσει τα εμβόλια από κανέναν, αλλά πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν μόνοι τους. Ο Jared Kushner, γαμπρός του. Ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ, δεν θα επιστρέψει στο Λευκό Οίκο, ανέφεραν σήμερα οι Financial Times, όμως θα μπορούσε να συμβουλεύει το νέο πρόεδρο για την πολιτική του στην Μέση Ανατολή.